Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τι 2 το μεσημέρι η τρίμερη αντεξέταση του Γενικού Ισαγγελέα Γιώργου Σαβίδη ενώπιον τα Ανωτάου Συνταγματικού Δικαστηρίου που λειτουργεί ω συμβούλιο, εξετάζοντα την αίτηση πάυση του Γενικού Ελεκτή για λόγου ανάρμοστη συμπεριφορά. Για σχεδόν 11 ώρε, το τελευταίο τρίμερο, επικεφαλή τη νομική υπηρεσία απαντούσε στα ερωτήματα τη νομική ομάδα του Γενικού Ελεχτή Οδυσσία Μιχαηλίδη. Η πολύ διαδικασία στράφηκε σήμερα γύρω από τα Υπουργεία Άμυνα Οικονομικών, αλλά ακόμη και τα εξώδικα πρόστιμα. Το τρίτο θέμα αφορά τα εξώδικα. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2023 ο ελεκτής ζήτησε λεπτομέρειες από την αστυνομία για τα εξώδικα της περίοδου 2010 με 2021 και λεπτομέρειες πώς αξιοποιήθηκαν οι υποθέσεις. Αυτό το θέμα έχει οικονομικές επιπτώσεις στο κράτος. Συμφωνείτε? Αν ο Εισαγγελέα επέλεξε να προχωρήσει την ποινική δίωξη, είναι κάτι που δεν αφορά τον γενικό ελεχτή. Εσεί για μία ακόμη φορά του είπατε stop δεν θα σα δοθούν τα στοιχεία και δεν έκανε έλεγχο. Δεν έκανε τον έλεγχο, ο οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ο σκοπό. Ήταν μία από τι κλασικέ περιπτώσει ανάρμοση συμπεριφορά. Είπε προ τον αρχηγό, όπω αντιλαμβάνεται, γιατί ο ίδιο και ο εισαγγελέα δεν δίνουν τα ονόματα των εξωδίκων που σβήσατε. Ήταν μια προκάλυπτη σοβαρότητα καταγγελία. Όλα τα άλλα είναι θέματα νομική γνώμη. Η παρέμβαση του ελεκτή ήταν εντελώ αναρμόδια. Για άλλη μια φορά, ερμήνευσε την νομική γνώση ω εξυπηρετούσα τη ανησυχία μου και του αρχηγού τη αστυνομία. Ανήκουστη καταγγελία για τον εισαγγελέα. Για να καταλάβουμε, η ελεγκτική ζήτησε στοιχεία για τρει υποθέσει αναστολή ποινική δίωξη. Ναι, Εξάσκησα τι εκ του συντάγματο αρμοδιότητε μου. Ο ελεκτή σε απάντηση επί του θέματο μου απέδωσε μια απαράδεκτη καταγγελία. Αυτό που λέει είναι ότι κλείνω υποθέσει επωνύμων και ότι φοβάμαι να μην τα μάθει ο ελεκτή. Αυτό το πράγμα είναι ένα ακόμα ασύστολο ψεύδος. Ακόμα και τα παιδιά μου παραβίασαν το όριο ταχύτητα πλήρωσαν τα εξώδικα. Ο Γιώργο Σαβίδη σε τουλάχιστον δύο περιπτώσει και απαντώντα ερωτήσει και υποβολέ του εκ των δικηγόρων του Δυσσέα τόνισε πω δεν είναι διεφθαρμένο όπω προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ο Γενικό Ελεχτή και το περιβάλλον του. Με κατηγορεί ότι είμαι διεφθαρμένο ότι έσβησα εξώδικα. Είναι μεγάλε κατηγορίε. Έφτασε η ώρα και κρίναμε ότι ω επικεφαλή τη νομική υπηρεσία έπρεπε να προχωρήσω σε αυτό το διάβημα. Δεν είναι θέμα εμπάθεια, ούτε έχω κάτι προσωπικό εναντίον του κύριου Μιχαηλίδη. Είμαι εδώ θεσμικά. Κάνουμε και κακό στη χώρα. Δημιουργούμε την εντύπωση στον κόσμο ότι παντού υπάρχει διαφθορά. Εγώ προσωπικά δεν είμαι διεφθαρμένο. Ξέρω πόσε υποθέσει διαφθορά Όλη αυτή η περιραίουσα περί τη έχει αντίκτυπο σε όλου του συναδέλφου στην νομική υπηρεσία. Στο πλαίσιο των συμπληρωματικών ερωτήσεων του δικηγόρου του Γενικού Ελεκτή τέθηκε ακόμα και θέμα δημοτικότητα του Γενικού Εισαγγελέα. Θα κάνω κάποιε συμπληρωματικέ υποβολέ. Η θέση μα είναι ότι θεωρείτε τον Γενικό Ελεκτή ω τον υπέτειο τη πτώση τη δημοφιλότητά σα. Δεν με απασχολεί καθόλου η δημοφιλότητά μου. Αν με διέφερε, θα ήμουν σπίτι μου. Ποτέ δεν επέτρεψα και δεν θα επιτρέψω να με ενοχλεί η κριτική. Με ενοχλεί η δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων. Το πρώτο μέρο σημερινή διαδικασία αναλώθηκε στο θέμα που έθιξε πλευρά του Γενικού Ελεκτή, γιατί ο Γιώργος Σαβίδη δεν επέτρεψε στην ελεκτική υπηρεσία να διερευνήσει την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών που υπηρετήσαν στο κηλικείο του ΓΕΦ πριν από τρία χρόνια. Εσεί ρωτήσατε τον Υπουργό Άμυνα, σα είπε ότι σα είπε και αποφασίσατε. Η έκθεση του Ελεκτή 9 Οκτωβρίου του 2023 καταγράφει ότι ο αριθμό των στρατιωτών που υπηρετούσαν στον ΓΕΦ σαν καφετζίδε αυξήθηκε όταν ήταν Υπουργό Άμυνα ο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Δεν γνωρίζω και ούτε διαβάζω τι εκθέσει του Ελεκτία, δεν υπάρχει σοβαρό λόγο. Στην επιστολή μου ζήτησε να δω το θέμα ποινική διώξη. Κάλυπτε συγκεκριμένη περίοδο που δεν ήταν Υπουργό ο Βοηθό Γενικό εισαγγελέα. Η πραγματικότητα είναι πω τότε ήταν ο κύριο Χαράλαμπο Πετρίδη. Σε κάποια από τι επιστολέ στι δηλώσει του, ανέφερε πω θα επέκτηνε την διερεύνηση και την περίοδο που ήταν Υπουργό ο Βοηθό Γενικό. Το τεκμήριο 6 είναι η ανακοίνωση τη Ελεκτική Ημερομηνία 29 Τρίτου 2023, που ανακοινώνει ότι για άλλη μια φορά. Θα καταγγείλει τη χώρα του στον ΙΤΟΣΑΗ για το συγκεκριμένο θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εισέπραξε την άρνηση για ποινική δίωξη του Υπουργού Άμυνα και του Αρχηγού τη Εθνική Φρουρά, αποφάσισε να επεκτείνει την ερευνά του στο ποιο ήταν τότε στι θέσει. Όπω αναφέρθηκε στο τέλο τη διαδικασία, δεν πρόκειται θέμα επανεξέταση του Γενικού Ισαγγελέα από καμία πλευρά. Ο δικηγόρο του Γενικού Ελεκτή, Γιώργο Τρενταφυλλλλίδη, ανέφερε πω θα κληθούν δύο μάρτυρε από την πλευρά του. Ο ένα είναι εκπρόσωπο του Ιντοσάη. Θα καταθέσει στι 27 Ιουνίου στι 9.30 το πρωί, ενώ την 1η Ιουλίου και για τρει μέρε θα καταθέσει ο Γενικός Ελεκτής.